Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσω προσωπικά για την τιμητική πρόσκληση και να σας καλησπερίσω. Οπότε λοιπόν θα μιλήσουμε για μία από τις τρεις μεθόδους χειρουργικής αντιμετώπισης ή σε εισαγωγικά χειρουργικής αντιμετώπισης αποκόλλησης αυλιστού είδους. Όπως όλοι ξέρουμε, η μία πασίγνωση, η ελεκτομή, δεύτερη το σκληρικό μόσχευμα και τρίτο η νιουμάτικη ρετινόπαιξη ή στα ελληνικά αμφιβληστηριοδιοπηξία διαερίου. Έτσι. Πάμε λίγο να εξηγήσω μερικά πραγματάκια. Το νιουμάτικ, θα το λέω νιουμάτικ για θέμα γρηγοράδας, αλλά γνωρίζουμε όλοι είναι το αμφιβληστηριοδιοπηξία διαερίου. Ποιες είναι οι διαφορές με την ιαλοειδεκτομή? Στην ιαλοειδεκτομή πρέπει, κύριοι, να καταλάβετε ότι το ιαλοειδές έχει όλο αποχωρήσει. Το έκοψε ο βιοεθέρος, το φάγαμε με τον ιαλοειδοφάγο. Η κοιλότητα είναι γεμάτη λοιπόν μόνο με BSS. Σε αυτή την κατάσταση μπορεί να γεμίσετε την κοιλότητα με αέριο. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή, στην πρώτη μετεχειρητική μέρα να έχουμε 90% fill της κοιλότητας με ένα non-expansile, δηλαδή με ένα αέριο το οποίο δεν θα διωγγωθεί. Αυτό είναι η χειρουργία της ιαλοειδοκτομής. Ποια είναι η διαφορά όμως με την pneumatic? Στην pneumatic, κύριοι, το ιαλόδες είναι όλο μέσα στο μάτι. Δεν το έχω πειράξει, δεν το έχω αγγίξει, ούτε το αφηρώ. Ο σκοπός ποιος είναι? Υπάρχει αποκόλληση, έχω βρει τη ρογμή, θα βάλω μικρή ποσότητα αερίου μέσα στο μάτι, μέσα που υπάρχει και η ιαλοειδές, και αυτό είναι expansile. Γιατί? Διότι βάζω pure, μη αραιωμένο αέριο στην pneumatic, το οποίο, όπως θα σας πω παρακάτω συγκεκριμένα, θα διωγγωθεί μέσα σε 24 με 48 ώρες. Έγινε αντιληπτό ποια είναι η διαφορά της ιαλοειδοκτομής, που δεν υπάρχει ιαλοειδές και βάζω και γεμίζω όλη την κοιλότητα με αέριο το οποίο δεν διωγγώνεται παραπάνω, ενώ στην pneumatic έχω όλο το ιαλοειδές μέσα, δεν το αφαιρώ, βάζω μικρή ποσότητα αερίου το οποίο θα διωγγωθεί. Εντάξει, ωραία, πάμε. Να μιλήσω λίγο για τις κύριες ιδιότητες των αερίων, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τις καταλάβετε. Και η πιο σημαντική είναι η επιφανειακή τάση. Να πω δύο λόγια, διότι με πιέζει ο Λεωνίδας να τα πω εντάχει. Λοιπόν, η επιφανειακή τάση τι είναι? Είναι ότι είναι η ιδιότητα του υγρού να... Οι δυνάμεις μεταξύ των μορίων είναι ίσες, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα σεντόνι πάνω στην επιφάνεια του οποίου μπορεί, ας πούμε, να στηριχτεί ένα κουνούπι. Τώρα, ποια είναι αυτή η ιδιότητα που έρχεται και κλικάρει στην οφθαλμολογία? Είναι η εξής. Έχω αποκόλληση. Βάζω μέσα στο μάτι μία φυσαλίδα αερίου. Αν θέσω την κεφαλή του ασθενούς σε τέτοια θέση ώστε η φυσαλίδα να ταμπονάρει, δηλαδή να κλείσει τη ρογμή, τι πετυχαίνω? Το εξής. Δεν επιτρέπω άλλη δίωδο υγρού από τον ιαλοειδικό χώρο στην υποαφιβληστηριοδιοπηξιακή κοιλότητα, έτσι ώστε να συνεχίσει να προχωράει η αποκόλληση. Μπλοκάρω τη δίωδο του υγρού, με αποτέλεσμα να αρχίσει να δουλεύει το RPE pump, η αντλία του μελάχρου, και να μου κολλήσει το αμφιβληστηριοειδή. Πράγμα που θέλω. Το καταλάβατε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι. Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη ιδιότητα είναι η άνοση, την οποία όμως την ξέρετε, είναι απλά ότι η φυσαλίδα πιέζει προς τα πάνω την αποκόλληση. Και τρίτη είναι οι τρεις φάσεις του αερίου, που είναι η διόγκωση, στο οποίο οξυγόνο και διοξίδιο μπαίνουν μες στη φυσαλίδα, ενώ το SF6 βγαίνει από τη φυσαλίδα. Η φάση της ισορροπίας, όπου το άζωτο μπαίνει μες στη φυσαλίδα και το SF6 αποχωρεί από τη φυσαλίδα, και τέλος το ότι η φυσαλίδα φεύγει από μόνη της, τον dissolution της φυσαλίδας όπως λέμε, στο οποίο οξυγόνο, διοξίδιο, άζωτο και το αέριο αποχωρούν από τη φυσαλίδα και φεύγουν στην ιαλοειδική κοιλότητα. Πάμε λίγο να δούμε ποια είναι τα δύο κύρια αέρια που χρησιμοποιούμε στην pneumatic. Το SF6 και το C3F8. Οι Άγγλοι κάποιες φορές χρησιμοποιούν και το C2F6, το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιούμε. Και τώρα πάμε λίγο να δούμε πώς διωγγώνονται και πόσο καιρό μένουν μέσα στο μάτι αυτά τα δύο αέρια, τα οποία, πάλι διευκρινίζω, μπαίνουν μέσα στο μάτι σε pure μορφή, δηλαδή σε μορφή 100% του αερίου, έτσι.
Λοιπόν, αν βάλω λοιπόν ποσότητα SF6 στο μάτι, θα διπλασιαστεί και αυτό θα γίνει σε 24 με 48 ώρες, ενώ αν βάλω C3F8, καθαρό C3F8, αυτό θα τετραπλασιαστεί και αυτό θα γίνει σε 72 με 96 ώρες και θα μείνει μέσα στο μάτι για περίπου ένα μήνα. Ενώ το SF6 θα μείνει για 9 με 10 μέρες. Ωραία. Τα καταλάβαμε μέχρι εδώ? Ναι. Τέλεια. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ποιες είναι οι απόλυτες ενδείξεις για να φτιάξουμε μία αποκόλληση με Pneumatic. Και αυτά τα περιέγραψε ο Πόλτον Νάμπι το 1980. Και τα κριτήρια σύμφωνα με τον Μπολ είναι μονή ρογμή όχι μεγαλύτερη από 30 μοίρες, δηλαδή εντός 1 clock hour, ή μικρή group ρογμών εντός 30 μοίρων, δηλαδή εντός μίας clock hour. Και η αποκόλληση θα πρέπει να είναι πάνω από την τέταρτη και πάνω από την όγδοη ώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει αποκόλληση τέταρτη με όγδοη. Δεν υπάρχει λοιπόν κατώτερη αποκόλληση, έτσι. Αυτά είναι τα original criteria. Πάμε να δούμε τώρα την χειρουργική τεχνική. Η χειρουργική τεχνική για να πετύχει η αποκόλληση που θα αντιμετωπίσουμε για Pneumatic είναι το α και το ω, δεν μπορώ να το στρεσάρω παραπάνω. Εξέταση, 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 εξέταση του ασθενούς μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η μόνη ρογμή και δεν υπάρχει ρογμή πουθενά αλλού με οποιοδήποτε τρόπο. Και δεύτερο, η συχνή παρακολούθηση. Παιδιά, δεν είναι το μάτι όλο μέσα σε φυσαλίδα όπως είναι στην ελεοπτομή που είμαστε ήσυχοι για 2-3 εβδομάδες ότι το αέριο θα κάτσει. Έχουμε λίγο αέριο και πρέπει να βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται η αποκόλληση αναμέρα. Η επιτυχία λοιπόν είναι στο ότι είναι η μόνη ρογμή και στη συχνή παρακολούθηση. Αυτό κάνει τα πράγματα, εννοώ θέλει δουλειά, θέλει παρακολούθηση Pneumatic. Όσον αφορά την αναισθησία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Περί μπάλμπαρ χρησιμοποιώ εγώ. Και μια άλλη συμφουλή είναι, αν υπάρχει λάτης ή ρογμή σε επίπεδο αμφιβληστροειδή, δεν ξεκινάμε την Pneumatic αν πριν δεν κάνουμε laser φωτοπηξία στις ρογμές στον επίπεδο αμφιβληστροειδή πριν κάνουμε την Pneumatic. Για ένα και μόνο λόγο. Παιδιά, όταν μπει φυσαλίδα μέσα στο μάτι, στην Pneumatic, το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει μετακίνηση του υποβρυστικού υγρού σε άλλο σημείο. Αν δεν έχουμε περιχαρακώσει τις ήδη υπάρχουσες ρογμές σε επίπεδο, μην μου μπλέκετε τη ρογμή στον αποκολλημένο αμφιβληστροειδή, μιλάω για ρογμές σε κολλημένο αμφιβληστροειδή, το υγρό αυτό θα πάει κάτω από αυτές τις ρογμές και θα μας κάνει καινούργια αποκόλληση. Με καταλάβατε τι λέω? Είναι απλό. Τέλεια. Άρα, take home message, κάνουμε σε επίπεδες ρογμές triple barrier laser πριν κάνουμε Pneumatic. Τώρα, η Pneumatic μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με ένα στάδιο, είτε σε δύο στάδια. Πάω να το εξηγήσω. Τι σημαίνει σε ένα στάδιο Pneumatic? Σημαίνει, σε ένα στάδιο, κάνω κρυοπηξία στη ρογμή και βάζω αμέσως μετά φυσαλίδα αερίου. Τελείωσα. Μα έκανα κρυοπηξία στη ρογμή και έβαλε τη φυσαλίδα. Περιμένω να κολλήσω ο φυσαλίδης. Ή σε δύο στάδια, ποια είναι αυτά, βάζω φυσαλίδα, περιμένω μία μέρα με τον τρόπο που σας είπα να κάτσει ο αμφιβληστροειδής και τη δεύτερη μέρα κάνω λέιζερ ή κρυοπηξία στη ρογμή. Το καταλάβατε? Ωραία. Γιατί δεν μπορώ να κάνω σε μία διαδικασία λέιζερ? Γιατί, παιδιά, σε αποκολλημένο αμφιβληστροειδή το λέιζερ δεν πιάνει, ενώ η κρυοπηξία πιάνει. Το καταλάβατε? Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Έχω τώρα εδώ ενδείξεις για το one session με κρυοπηξία και ενδείξεις είναι ψηλά γράμματα, θα τα πει άλλη φορά. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι χώριο αμφιβληστροειδικές συμφύσεις με λέιζερ έχω εντός 24 ωρών από το λέιζερ, ενώ χωριοειδικές συμφύσεις με κρυοπηξία έχω σε 2 μέρες μετά την κρυοπηξία. Άρα, η χωριοειδική συμφύση με κρυοπηξία καθυστερεί λίγο. Ενώ και στα δύο το maximum strength είναι σε 7 μέρες. Γι' αυτό και σε κατώτερες ρογμές είναι καλύτερα να κάνουμε laser για να έχουμε πιο γρήγορα την σύμφυση. Το καταλάβαμε? Τέλεια. Όπως σε όλες τις χειρουργικές διαδικασίες, η αποστήρωση είναι το α και το ω, ιόδιο, αποστηρωμένο βλεφαροδιαστολέα και αν αυτά τα χρησιμοποιήσουμε, το ρίσκο για ενδοθαλμίδα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα, θέλω να καταλάβετε ότι δεν μπορώ σε ένα μάτι ανθρώπινο να βάλω κάτι μέσα, αέριο, αν δεν βγάλω
κάτι πρώτα. Διότι αν το βάλω χωρίς να βγάλω, το αέριο που θα βάλω θα αυξήσει την ενδοθάλμια πίεση στο διάαλο και η κεντρική αρτηρία θα μπλοκαριστεί. Άρα το μάτι θα τυφλωθεί. Γι' αυτό το λόγο στην Pneumatic απαιτείται να γίνει παρακέντηση προστίου θαλάμου πριν βάλω το αέριο. Συν το ότι εγώ πάντα κάνω την παρακέντηση πριν βάλω το αέριο, διότι αν το έχω βάλει πρώτα και μετά την κάνω, το αέριο μου σπρώχνει φακό και ήριδα μπροστά και μου κάνει ανεξέλεγκτη την παρακέντησή μου. Άρα λοιπόν η συμβουλή μου είναι παρακέντηση πριν βάλω το αέριο μέσα, σκοπεύω να βγάλω πάντα 0,3 ml από το υδατοειδές και αν το βγάλω δεν θα κλείσει ποτέ η κεντρική αρτηρία. Αυτό γίνεται, όπως βλέπετε στη φωτογραφία και στο βιντεάκι που θα σας δείξω στο τέλος, με σύριγγα ινσουλίνης. Έχω κάνει attach μισό ίντσα 25G βελόνα, μπαίνω παράλληλα στο σκο, το bevel κοιτάζει εμένα και το έχω πάντα να κοιτάζει εμένα, έτσι ώστε να μην ακουμπήσω το φακό και κάνω τραυματικό καταράκτη. Το κάναμε λοιπόν και την παρακέντηση και τώρα είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε το αέριό μας. Τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας? Ότι θέλουμε ένα τελικό όγκο μέσα στο μάτι 1,2 cc. Αυτό αυτόματα σημαίνει, με αυτά που σας εξήγησα στα πρώτα μου slide, ότι αν αποφασίσω να βάλω SF6, θα βάλω 0,6, το οποίο θα διπλασιαστεί και θα μου δώσει 1,2 σε μία μέρα. Σωστό, λογικό. Ή αν θα βάλω C3F8, θα βάλω 0,3, το οποίο θα τετραπλασιαστεί σε 72 ώρες και θα μου δώσει πάλι 1,2. Τέλος, ό,τι παραπάνω και να βάλετε δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και θα βάλετε το μάτι του ασθενού σε κίνδυνο. Συν το ότι δεν πρόκειται να πιάσετε πάνω από 90 μοίρες arc, δεν μπορείτε να πιάσετε παραπάνω, εννοώ να καλύψετε τον αποκολλημένο αφιλοστήρι πάνω από 90 μοίρες. Αυτό μπορεί να κάνει η Pneumatic, γι' αυτό και έχει και αυτά τα κριτήρια, έτσι. Δεν είπα ότι φτιάχνω όλες τις αποκολλήσεις με Pneumatic, σας είπα τα κριτήρια. Και το άλλο το σημαντικό είναι πώς θα κάνουμε την αίχυση. Αν κάνουμε την αίχυση μπαίνοντας με τη βελόνα μέσα στη μέση της υδρολογικής κοιλότητας, επειδή υπάρχει το υαλοειδές, η φυσαλίδα δυστυχώς θα σπάσει σε μικρές φυσαλίδες και θα κάνει τα λεγόμενα fish eggs, το οποίο είναι χάλια μαύρα. Για να μην συμβεί αυτό, μπαίνω μέσα και μετά τραβάω τη βελόνα μου προς τα πάνω και όταν μόνο ένα μικρό, όπως δείχνει η φωτογραφία, σημείο της βελόνας είναι κοντά στο σκληρικό τείχομα, τότε μόνο πιέζω, βγαίνει το αέριο σαν μία ομοιογενής σφαίρα και το tip είναι ότι κρατάω τον αντίχειρά μου στο έμβολο για να μην υπάρχει backflash του αερίου και μου φύγει αέριο από το μάτι, καθώς έχω και ένα Q-tip στο άλλο χέρι και με το που βγω με τη βελόνα βάζω το Q-tip στο σημείο που μπήκα για να μην βγει αέριο ή αλοειδές από το σημείο που μπήκα και είμαι ασφαλής. Ναι, θέλω για ένα δευτερόλεπτο να μιλήσω για αυτό τη μελέτη η οποία μόλις δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 19 στο Ophthalmology, το οποίο είναι από εκεί που εκπαιδεύτηκα, το Ρόντο Καναδά, το οποίο πρόκειται για προοπτική μελέτη στην οποία συγκρίνουν λειτουργικά και ανατομικά αποτελέσματα αποκόλλησης με βιτρεκτομή και Pneumatic 176 ασθενείς, στο οποίο το Pneumatic Group πέτυχε 4,93 γράμματα καλύτερη όραση από το Vitrectomy Group στον πρώτο χρόνο με p-value 0,02. Το Primary Success Rate, δηλαδή η επιτυχία με την πρώτη επέμβαση όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, ήταν 93%, λίγο καλύτερο στη Vitrectomy και 81% στο Pneumatic, όμως το φανταστικό είναι ότι 65% των ασθενών στην ιαλοειδεκτομή χρειάστηκαν καταράκτη μέσα σε 6 μήνες και μόνο το 13% των ασθενών με Pneumatic χρειάστηκε καταράκτη μετά την Pneumatic. Και τέλος, ότι η αποτυχία της Pneumatic δεν επηρέασε αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα επικόλλησης του αμφιλουστροίδους. Ένα περιστατικό, 30 χρονών άνδρας με μείον 10 μοιοπία, φακικός με καθαρό, εντελώς πεντακάθαρο φακό, ρηχή αποκόλληση κροταφικά στο δεξί του μάτι με μονή ρογμή και όραση 10 δέκατα. Αυτό είναι το περιστατικό. Ο ασθενής έχει την ρηχή αποκόλληση κροταφικά με τη ρογμή, η οχρά είναι κολλημένη
και βλέπει 10 δέκατα. Μη μου πείτε μετά από όλα αυτά που σας είπα ότι θα κάνατε βιτρεκτομία εδώ πέρα. Έτσι. Λία, θα την έκανες εσύ. Λοιπόν, εδώ μπήκε φυσαλίδα, ο ασθενής τοποθετήθηκε στη στάση του, μετά έγινε λέιζερ στη ρογμή και τελείωσε η αποκόλληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θέλω να μου βάλεις το βιντεάκι, ένα δευτερόλεπτο είναι. Λεωνίδα, φεύγω. Και το βιντεάκι για το πώς το κάνουμε, αυτό είναι βίντεο από Καναδά, ο ασθενής είναι Καναδός φυσικά, κοιτάξτε ηρεμία ο άνθρωπος, έγινε βαφή με μπεταντίν, γίνεται τώρα η παρακέντηση στη λιχνία παρακαλώ, θα δείτε το πλάντζερ έχει φύγει και βλέπετε σιγά σιγά πώς το υδατοειδές ανεβαίνει στο 0,3 αποστηρωμένος βλεφαροδιαστολέας, κλαρίνει ο ασθενής έτσι, σαν να είναι πεθαμένος. Καλά, γελάτε εσείς. Βρείτε μου για την ασθενή να κάτσει τέτοια πράγματα, να κάνει τη λιχνία. Με το πλάντζερ από τυρινικά βοηθάς για να βγει λίγο πιο εύκολα το υδατοειδές. Και μόλις φτάσεις, να το, φαίνεται το υδατοειδές είναι στο 0,3 τώρα. Ο ασθενής βέβαια εδώ είναι ψευδοφακικός. Εντάξει. Ψευδοφακικός. Είναι πιο εύκολο να κάνεις την παρακέντηση. Ξαπλώνει πίσω, 0 SF6, τελείωσε. Νιουμάτικ. Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Ναι, ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα τώρα. Μπορεί να το έχει καταλάβει, δεν κατάλαβα. Σε σχέση με τη θέση της αποκόλλησης, σε ποια θέση κάνετε την ενεργή? Ανοχροταφικά. Ανεξάρτητα από τη θέση της αποκόλλησης. Όχι, ναι, δεν έχω θέμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί καθώς βάζεις το αέριο, ο αμφιμεστοειδής φεύγει προς τα πίσω. Δεν έχετε κοντά σου. Αυτό. Άνω κροταφικά. Θα μου βγάλεις το στίκι για να πάει ο κύριος Μοβίδης. Όχι, αυτό είναι. Ευχαριστούμε τον Μανώλη τον Μαυρικάκη.